Λίγο πριν τις 12 το βράδυ της Παρασκευής, ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε πυροσβέστες που βρίσκονταν στον κόμβο της Βαριμπόμπης. Πιο συγκεκριμένα, οι πυροσβέστες δέχτηκαν λεκτική επίθεση από ομάδα νεαρών ατόμων, οι οποίοι επιχείρησαν να τους προπυλακίσουν. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία και στο σημείο έσπευσε μια δημιουργία των ΜΑΤ, οι άνδρες τις οποίες παρατάχθηκαν κατά μήκος της γέφυρας, εμποδίζοντας την πρόσβαση προς τους άνδρες της πυροσβεστικής. Μάλιστα, νωρίτερα, χθες, άτομο του αντιεξουσιαστικού χώρου ανέλαβε την ευθύνη, καθώς έγραψε στο Twitter πως χθες 8 σύντροφοι εθελοντές πήγαν στην Βαριμπόμπη νερά και τροφή. Εκεί διέσωσαν 6 σκυλιά, τα οποία και παρέδωσαν στη φιλοζωική Βαριμπόμπης. Αστυνομικοί τους προπυλάκησαν, κατηγορώντας τους ως εμπριστές και ότι παρεμπόδισαν το έργο των πυροσβεστών, με αποτέλεσμα την αντίδραση των κατοίκων. Μετά από την ανάρτηση αυτή, διαψεύδονται πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και αναφέρουν ότι η ομάδα πολιτών που βρέθηκαν στην περιοχή ως εθελοντές προπυλάκησαν τους πυροσβέστες την ώρα που έδιναν μάχη με τις φλόγες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.